Ορατός κίνδυνος πολεμικής σύγκρουσης στα ρωσο-ουκρανικά σύνορα αφορά τον ανταγωνισμό για το μοίρασμα αγορών και επιρροής ανάμεσα σε Ηνωμένες Πολιτείες, ΝΑΤΟ, Ευρωπαϊκή Ένωση και Ρωσία. Καμιά πλευρά όμως της υπερελεστικής σύγκρουσης δεν εκφράζει τα λαϊκά συμφέροντα. Πάει επίσης πολύ να υποδύεται η Ευρωπαϊκή Ένωση το περιστέρι της ειρήνης όταν έχει οδηγήσει σε πολέμους στο Αφγανιστάν, τη Λιβύη, τη Συρία και αλλού. Η ιδέα αμερικάνικη βάση στην Αλεξανδρούπολη, στη Βόρεια Ελλάδα, εξελίσσεται σε κέντρο προώθησης αμερικανονατοϊκών στρατευμάτων για την περικύκλωση της Ρωσίας και φέρει την υπογραφή της σημερινής και της προηγούμενης ελληνικής κυβέρνησης, εκθέοντας τον ελληνικό λαό σε μεγάλους κινδύνους. Η ανησυχία του λαού να μετατραπεί σε αυτοτελή αγώνα για να ξυλωθούν όλες οι ξένες βάσεις, να μην υπογραφεί η νέα ελληνοαμερικάνικη συμφωνία, να γυρίσουν τα στρατεύματα από το εξωτερικό για απεμπλοκή από τα υπερελιστικά σχέδια ΗΠΑ, ΝΑΤΟ, Ευρωπαϊκής Ένωσης, για να ανοίξει ο δρόμος της αποδέσμευσης από όλες τις υπερελιστικές ενώσεις με το λαό στην εξουσία.